Καλημερίσουμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνου, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να πούμε καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα σε όλα τα παιδιά για τις εξετάσεις. Τι δίνουμε σήμερα? Ήδη τώρα που μιλάμε έχουν αρχίσει από το πρωί εξετάσεις. Είναι τα παιδιά της Β' Λυκείου και πρώτης και δευτέρας τάξης των τεχνικών σχολών. Και η ώρα 10:30 οι τελειόφοιτοι των και λυκείων και των τεχνικών σχολών θα παρακαθίσουν στα ελληνικά. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Πολύ καλή Και να επιτυχία σε ευχηθούμε καλή όλους. Επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Με συγκέντρωση, με ηρεμία, με ψυχραιμία και στα δικά σας τα παιδιά. Δίνει και ο γιος μου εμένα σήμερα εξετάσεις. Δεν είναι τόσο μεγάλος, είναι σε μικρότερη ηλικία, αλλά κάνουν και αυτή τετράμινα. Να του ευχηθώ κι εγώ καλή επιτυχία. Νομίζω πρέπει να ξεκίνησε πριν 3-4 λεπτά. Σε όλα τα παιδιά να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Ναι, και για τις έτσι. εξετάσεις τους, αλλά και για το μέλλον τους. Έτσι. Λοιπόν, πώς την είδατε αυτή την νέα περίοδο, αφού είμαστε στα τετράμινα, μετά και τις αλλαγές που έγιναν, κύριε Κωνσταντίνου? Τολμώ να πω ότι κυλούν τα πράγματα ομαλά. Υπήρξε μια ηρεμία το τελευταίο διάστημα που ήταν Ωραία. Και αναγκαία. Ναι. Έτσι, να αφήσουμε όλοι μας και τα παιδιά μόνα τους να προετοιμαστούν. Έχουν δυνατότητες τα παιδιά μας, πολύ περισσότερες από ό,τι έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι, τολμώ να πω. Οπότε, να αφήσουμε να τρέξουν, να δείξουν τις δικές τους δυνατότητες. Τα αποτελέσματα, όποια και να είναι, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Όποιοι και να είναι. Οι στόχοι δεν σταματούν, η ζωή συνεχίζεται. Όμως, να πω ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και οφείλω να αναγνωρίσω από το Υπουργείο για να κυλήσουν τα πράγματα ομαλά. Ευελπιστούμε ότι θα όντως θα κυλήσουν όλα τα πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε να παρακολουθούμε την όλη διαδικασία και μακάρι να μην χρειαστεί. Αν χρειαστεί κάτι, θα προσπαθήσουμε να παρέμβουμε για να τα βοηθήσουμε. Όχι σε ό,τι αφορά την ουσία με τον διακτό των γραπτών, αλλά τη όλη διαδικασία ναι, για να προχωρήσει σωστό, ομαλά. Σωστό, σωστό. Αποφάσεις για τη νέα χρονιά τον Ιούνιο? Ναι. Σήμερα ή αύριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δηλαδή θα γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός είναι έτοιμη για να καταθέσει την εισήγησή της με την πρόταση για τροποποιήσεις. Αυτές τις μέρες, ίσως και αύριο ή μεθαύριο, να γίνει η παρουσίαση. Όταν είναι. Γνωρίζω όμως ότι όλα είναι έτοιμα να παρουσιαστούν. Θα προχωρήσει μετά να κατατεθεί μέσω νομικής υπηρεσίας για να γίνει επεξεργασία διαμέσου. Και μετά θα προχωρήσει στην Επιτροπή Παιδείας να γίνει και εκεί η συζήτηση όπως πρέπει να γίνει. Και το νομοθετικό μας σώμα μετά στην Ολομέλεια, τη σοφία του να πάρει την τελική την απόφαση και μετά να είναι νόμος του κράτους. Χρονικά προλαβαίνουν να γίνουν όλα, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να έχουμε τροποποιήσεις και ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη νέα τη χρονιά. Αν βάλουμε πάνω απ' όλα όλοι μας και όλοι τους όσοι θα συζητήσουν, θα κάνουν, θα ράνουν το καλό των παιδιών, θα έχουμε αποφάσεις πριν να κλείσει η Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές, για να έχουμε και πρόγραμμα για τη νέα σχολική χρονιά. Υπάρχουν από όλους διαβεβαιώσεις, και επειδή υπάρχει άριστη συνεργασία και όλοι το έχουν εμπεδώσει αυτό το πράγμα. Καιρός ήταν, κύριε Κωνσταντίνη. Αργήσαμε λίγο. Τα παιδιά, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Στο τέλος της ημέρας αυτό μας έμεινε να λέμε, τις παροιμίες. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Επίσης, για να είμαστε και δίκαιοι, κάποια θετικά στοιχεία που υπήρχαν στην προηγούμενη νομοθεσία, στην υφιστάμενη νομοθεσία, θα πρέπει να κρατηθούν. Αλλά εκείνες οι στρεβλώσεις που υπήρχαν πρέπει να αλλάξουν και θα αλλάξουν. Υπάρχει και η βούληση και στην εκτελεστική εξουσία και στο νομοθετικό μας σώμα. Άρα, εδώ είμαστε όλοι να προχωρήσει και να έχουμε μια νέα νομοθεσία. Και από το Σεπτέμβριο να μπούμε σε μια άλλη πορεία, μια άλλη ρότα. Η εκπαίδευση, ξέρετε, είναι είναι εθνικό θέμα. Αγγίζει το σύνολο. Είναι κοινωνικό θέμα. Σωστό. Χωρίς παιδεία δεν μπορεί κανένας τόπος να προχωρήσει μπροστά. Σωστό, άρα, σωστό. Έχετε δίκιο. Σωστή παιδεία. Έχουμε και το tweet της Υπουργού που εύχεται καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των λυκείων και τεχνικών σχολών που αρχίζουν τις εξετάσεις τους για το δεύτερο τετράμινο. Χθες έκανε την ανάρτηση. Οι εμπειρίες αυτές σας τους δυναμώνουν και να τους δίνουν εφόδια για τη ζωή τους. Όντως, λοιπόν, και από την άλλη, παιδιά, να πούμε ξανά ότι σίγουρα ένας αριθμός δεν καθορίζει το μέλλον σας. Γι' αυτό να μην αγχώνεστε, αλλά να είσαστε πάρα πολύ καλά.
καλά προετοιμασμένοι και σωστοί στις υποχρεώσεις. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα, τα οποία θα πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη και εμείς οι γονείς, για να μην πιέζουμε τα παιδιά μας περισσότερο από το Σωστό. Κανονικό. Κύριε Ελοΐζου μου, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτή την ιστορία με τα λεωφορεία και δεν ήταν το μόνο περιστατικό. Και από ό,τι μας είπε και ο Υπουργός, ζήτησε και έκθεση να γίνει γεγονότων για το περιστατικό που έφευγαν οι τροχοί από το λεωφορείο, έφυγαν και άλλοι τροχοί σε άλλο λεωφορείο στη Λεμεσό προλίγων μηνών. Τελικά, πόση ασφάλεια να νιώθουμε, γιατί ξέρω πάρα πολλές μητέρες και πατεράδες εγώ που φοβούνται πλέον μετά τα περιστατικά που βγαίνουν προς τα έξω και τα βλέπουμε κιόλας. Ναι, η ασφάλεια, η ειδικότερη ασφάλεια των παιδιών μας είναι ένα θέμα που είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν χωράει καμία ούτε κάτι άλλο, στο ελάχιστο έκπτωση επί του θέματος. Και το κράτος, η ασφάλεια των πολιτών του είναι το νούμερο ένα, έχει ευθύνη η πολιτεία. Θα υπάρξει συνάντηση αυτές τις μέρες για να δούμε τι συμβαίνει συνολικά με το θέμα των μεταφορών. Οι ελέγχοι που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ποια κατάσταση είναι τα λεωφορεία και ποια επιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται και να παρουσιάζονται και τι ποινές αυστηρές πρέπει να υπάρχουν σε όσους τα παραβιάζουν. Αλλά με την ευκαιρία θα ανοίξουμε και το κεφάλαιο με τις δημόσιες συγκοινωνίες, με τα σχολεία μας, επαναφέροντας ένα θέμα για καλύτερη οργάνωση αλλά και περισσότερη στήριξη από την πολιτεία. Ναι. Και ενώ με οικονομική αυτή τη στιγμή το κόστος το επιβαρύνονται τα παιδιά, δηλαδή οι γονείς τους της ημέρας, για τη μεταφορά των παιδιών τους μέσω των λεωφορείων. Και από τη στιγμή που η πολιτεία θέλει να σπρώξει και καλά κάνει τον κόσμο, και να ξεκινήσουμε και από τους νέους μας να χρησιμοποιούν τα μέσα, τα μαζικά μέσα μεταφοράς, πρέπει να έχουμε σωστές ποιοτικές υπηρεσίες με τα λεωφορεία μας, ασφαλή, σύγχρονα, αλλά και το κράτος να απομισθεί και μερίδιο των άλογων κόστους για να μπορέσουν όλα τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία τις μετακινήσεις τους. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Για τους μαθητές. Βεβαίως. Επειδή αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, και άδεια να έχει λόγω του χρόνου που είναι στο δρόμο ένα λεωφορείο, ενώ της ηλικίας του, φαίνεται ότι η συντήρηση είναι πάνω απ' όλα. Γιατί είτε είναι 10, είτε είναι 15, είτε είναι λίγο πριν το όριο για να φύγει από τους δρόμους ένα λεωφορείο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συντηρείς. Έτσι, αγαπητή Κατερίνα, όπως σε πάρα πολλά πράγματα σε αυτόν τον τόπο, χρειάζονται συστηματική έλεγχη. Εντελεχής έλεγχη. Μόνο με έλεγχο μπορούμε. Είμαστε έτσι και ένας λαός λίγο, να μην πω αντίθασος, θέλουμε λίγη περισσότερη πίεση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Ναι, χρειαζόμαστε έναν μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι μας για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Πείτε το, κύριε Κωνσταντίνου, δεν είναι ντροπή, είναι η αλήθεια. Έτσι. Και ειδικά σε αυτό το θέμα που αφορά θέματα ασφάλειας, ναι, δεν χωρά δεύτερη συζήτηση. Ειδικά μετά το τελευταίο περιστατικό, κύριε Κωνσταντίνου, έφυγαν δύο τροχοί από ένα λεωφορείο, ενώ αυτό μετέφερε 50 παιδιά. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχαμε δει τα χειρότερα. Ήταν σοβαρό το περιστατικό και με την ευκαιρία αυτή που έχει χτυπήσει η καμπανάκι, φτάσει στο κόκκινο, ώρα τώρα να αναλυφθούν αποφάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε κι άλλο στο θέμα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να το αφήσουμε να πέσει κάτω, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ήμασταν τυχεροί, αλλά δεν θα είμαστε πάντα τυχεροί. Είναι όλα θέμα τύχης, αλλά μπάλα είναι και γυρίζει. Όχι, θα επανέλθουμε και εμείς ως γονείς και οργανωμένοι το τι πράττουμε. Όταν ανοίγεται ένα θέμα, δίνουμε την ευκαιρία της συζήτησης με τους αρμόδιους, αλλά βάζουμε πάντα χρονοδιαγράμματα και επανερχόμαστε μετά πίσω για να βλέπουμε πού βρίσκονται. Στόχος μας είναι να γίνονται τα πράγματα σωστά. Άρα και εμείς ως μεγάλο κοινωνικό σύνολο που είμαστε και ως γονείς, είναι και η μέρα Παγκόσμια Μέρα της Οικογένειας σήμερα. Σωστό. Να ευχηθούμε σε όλες τις οικογένειες καλύτερο. Οφείλουμε και εμείς ως ενεργείς πολίτες να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε κατά πόσον τα πράγματα γίνονται σωστά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον κύριο Κουρσάρη μαζί μας.